Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, μέχρι και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Για τις επόμενες 2 ώρες θα καταγράψουμε όλη την τρινόμαυρη επικαιρότητα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Ό,τι υπάρχει θα το αναφέρουμε εδώ πέρα, θα το αναλύσουμε, θα το σχολιάσουμε και με μια συνέντευξη που έχουμε εν ώψη του Άρης Μόλντε προγραμματισμένη για μετά τις 5.30, αν μας βοηθήσει και η τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί είναι λίγο μακριά, είναι η αλήθεια ο καλεσμένος μας. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα. 2 εισιτηριάκια δίνουμε και σήμερα για το Άρης Μόλντε, 5η 9:30 στο Κλεάνθες Βικελίδης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7. Το μάτι της Πέμπτης αρχίζει και κοντοζυγώνει σιγά σιγά. 2 μέρες μείνανε για την αναμέτρηση με τους Νορβηγούς. Ένα παιχνίδι που μονοπολεί το ενδιαφέρον, φυσιολογικά. Και όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουμε στην Πέμπτη, τόσο πολύ θα ασχολούμαστε και με το συγκεκριμένο ματς σε μια Θεσσαλονίκη που βράζει και σήμερα. Και νομίζω ότι αν διαμαρτυρόμαστε εμείς που είμαστε συνηθισμένοι και σε τέτοιες θερμοκρασίες, είναι αλήθεια, και ξέρουμε ότι το καλοκαίρι μας σε κάποια φάση θα είναι έτσι, φανταστείτε πώς θα το βιώσουν οι Νορβηγοί όλο αυτό, που είναι και κάτι πολύ μακριά από αυτό το οποίο ζουν στη δική τους καθημερινότητα αυτές οι θερμοκρασίες. Καλό είναι αυτό βέβαια για εμάς και στην προκειμένη περίπτωση για τον Άρη, αυτή η αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω ζέστης που επικρατεί στην Θεσσαλονίκη. Εγώ βγήκα με παντελόνι σε πρώτη φάση σήμερα και πουκάμισο λόγω μιας υποχρέωσης που είχα και μετά πήγα κατευθείαν βουρητό στο σπίτι Βασίλη Καβαδία, βερμούδα, μπλούζα και κατευθείαν στο ραδιόφωνο. Όπου είστε, να κοιτάξετε βασικά, άμα δεν έχετε να κάνετε τίποτα, να κάθεσε δροσερά μέρη, μακριά από τον ήλιο, ο οποίος καίει, είναι η αλήθεια, τις τελευταίες μέρες, και μακριά από άτομα τα οποία σας χαλούν την ψυχολογία, όπως μου χαλούν εδώ πέρα την ψυχολογία διάφοροι γύρω-γύρω στο ραδιόφωνο στις τελευταίες εβδομάδες, Βασίλη Καβαδία. Το πρώτο χτύπημα ήταν ο Γιώργος Γκάτος, ο οποίος είχε γυρίσει στον αέρα και είχε πει ότι εγώ όταν πήγαινα σχολείο σε άκουγα. Και έρχεται, ρε φίλε, τώρα ο Γιωβάνογλου και μου λέει ότι είναι γεννηθής το 2000. Ποιο 2000, ρε φίλε, δηλαδή το γύρω 10 χρόνια. 2000. Πω. Αυτά, φίλε, αυτά. Από τους γύρω σου καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνεις. Μπαίνει το πόσο είσαι. 97. Άντε, αυτός πάει και έρχεται. Εντάξει, οκ, πες, είναι το 97. Είμαστε στην ίδια δεκαετία. Δηλαδή είναι 7 χρόνια. Ο άλλος άλλαξε χιλιετία, ρε φίλε. 2000 είναι γεννητής, να πούμε. Είναι δυνατόν. Πω. Με αγχώνετε που μεγαλώνετε εσείς και μεγαλώνουμε κι εμείς. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, Βασίλη Καβαδία. Και εσύ που είσαι 30, έχεις περάσει τα 30, 31, 32. Θα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα αυτά. Λοιπόν, μακάρι να μεγαλώνουμε και να βλέπουμε τον Άρη να προοδεύει, να βλέπουμε τον Άρη να κάνει βήματα μπροστά. Να έχουμε βέβαια πάνω απ' όλα την υγεία μας, αυτή είναι η πιο σημαντική. Και μετά στη συνέχεια να πηγαίνει και ο Άρης καλά και να χαιρόμαστε μεγαλώνοντας, να βλέπουμε την ομάδα να εξελίσσεται αρχής γενομένης από το δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης με τη Μόλντε. Οι Νορβηγοί πάντως, επειδή ήμουν πριν λίγο στα social media και χάζευα βασικά, ανεβάζουν story. Ή της Μόλντε, βουτήξανε, ρε φίλε, στη θάλασσα εκεί πέρα τα σκυλιά. Επειδή είναι δίπλα στο προπονητικό τους, λογικά έχει ανεβάσει story Μόλντε που δείχνει τους παίχτες να κάνουν φυσικά την προπόνησή τους, okay, ναι, και να βουτάνε στη θάλασσα εκεί πέρα. Σκληροπυρηνική. Κρυοθεραπεία. Το καλύτερο πράγμα μετά την προπόνηση, να τους βλέπω και τώρα που τα έχω ξαναβάλει με τα μαγιό τους, μια χαρά, βουτήξανε στη θάλασσα και μπαίνουν ξανά στο προπονητικό της ομάδας, οι τελευταίες στιγμές δροσιάς που θα έχουν οι παίχτες της Μόλντε, γιατί από αύριο που θα βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη, γιατί αύριο έρχονται, θα είναι νομίζω πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτούς. Η πίστη είναι το μότο των τελευταίων ημερών στον ποδοσφαιρικό Άρη και νομίζω ότι από αυτή την πίστη εμπνεύστηκε και επαέ την ανάρτηση που έχει κάνει στα social media εδώ και περίπου μία ώρα. Με φόντο το κατάμεστο Κλεάνθες Βικελίδης, χιλιάδες χαρτάκια να είναι στον αέρα και έτοιμα να αγγίξουν τον αγωνιστικό χώρο, και με την φράση «We believe», δηλαδή πιστεύουμε, να είναι το ξεκάθαρο μήνυμα για μία ακόμα φορά του ποδοσφαιρικού Άρη
όσο πλησιάζουμε προς το παιχνίδι με την Μόλντε, είναι πλέον πολύ δυνατή η πίστη που υπάρχει στις τάξεις του συλλόγου, σε ολόκληρο τον οργανισμό που λέγεται Άρης, ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Μόλντε, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να μιλούσαμε πολύ διαφορετικά και να επικρατούσε και να συνεχιζόταν βασικά η απογοήτευση που επικρατούσε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Ένας ολόκληρος οργανισμός εκφράζει την πίστη του, δεν το βάζει κάτω, δεν τα παρατάει, δεν κάθεται να αναρωτιέται τι έγινε στο πρώτο μάτς, αλλά κάθεται και προσπαθεί να δει τι θα γίνει στο δεύτερο για να αλλάξει η κατάσταση, με πίστη, με αισιοδοξία, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ανατροπή του 3-0 στο Μόλντε πριν από λίγες ημέρες. Είναι το πιο βασικό αυτή τη στιγμή που μπορεί να κάνει ο Άρης. Δεν έχει και άλλη επιλογή, βέβαια, είναι μονόδρομος η πίστη στην ανατροπή του αποτελέσματος, και αυτή η πίστη πρέπει να οδηγήσει και την ομάδα να παρουσιάσει την εικόνα που οφείλει να παρουσιάσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για 90 τουλάχιστον λεπτά, ώστε να πετύχει αυτό που φαντάζει έως μικρό θαύμα τα τελευταία 24 ώρα, να σβήσει αυτή την ανορθογραφία της Νορβηγίας, την πολύ σημαντική ανορθογραφία της Νορβηγίας την περασμένη Πέμπτη, και να συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι μέσα στον Αύγουστο. Το πιο ωραίο παράδειγμα για κίνητρο, αν θέλετε, για εσάς τους αναποφάσιστους ακόμα για να έρχεται στο γήπεδο, είναι αυτή η ανάρτηση που έχει κάνει ΠΑΕ Άρης νωρίτερα, νωρίς το μεσημεράκι, με τον Μολοσό, που είχε κλέψει την παράσταση, για όσους θυμάστε, στην Ολλανδία, σε ένα φιλικό του Άρη. Τώρα δεν θυμάμαι ποιον έπαιζε η ομάδα. Με την Αιτχόφεν ήταν Γιώργο Μπαϊράμι. Με την Αιτχόφεν, λοιπόν, ένας Μολοσός μαζί με το αφεντικό του. Μάλλον ο Μολοσός έβγαλε βόλο το αφεντικό, έτσι όπως βλέπω το σκύλο. Που διαμένει ο άνθρωπος μόνιμα στο εξωτερικό. Είχαν δει και το φιλικό με την Αιτχόφεν. Με τη Γάνδη. Νομίζω, με τη Γάνδη. Το παίρνω πίσω. Θα σε εμπιστευτώ. Λοιπόν, με τη Γάνδη, και βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και για τον επαναληπτικό με τη Μόλντε την ερχόμενη Πέμπτη. Πήγανε στην μπουτίκ, πήρε ο άνθρωπος το εισιτήριό του, είχε μαζί του και το σκύλο, το Μολοσό, τον Άρη, όπως τον είχε ονομάσει. Και μάλιστα έχει μια ωραία φωτογραφία που ανήκει τις υπαίες στα social media, με τον Άρη να φοράει ένα κασκόλ του μεθαυριανού αγώνα γύρω από το λαιμό του. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εντάξει. Και νομίζω ότι είναι και ένα πολύ ωραίο μήνυμα για εσάς τους δίσπους. Δηλαδή, μέχρι και το σκυλί, ρε παιδιά, πήγε στην μπουτίκ, το αφεντικό του πήρε το εισιτήριο και δεν το πήρε το σκυλί. Αλλά πάρτε λίγο έτσι και κλίμα με αυτό, έτσι δείτε το με έναν ωραίο τρόπο και ψηθείτε όσοι ακόμα δεν το έχετε πάρει απόφαση να είστε στο γήπεδο την Πέμπτη. Αξίζει τον κόπο πραγματικά. Προκριθείς, αποκλειστείς, δεν έχει σημασία. Πάντα η ουσία είναι να είσαι ομάδα, να είσαι δίπλα στην ομάδα όταν σε χρειάζεται σαν δύσκολα. Όχι στα εύκολα. Και τα δύσκολα είναι την Πέμπτη με τη Μόλντε. Και αυτό πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ασχέτως αποτελέσματος, ασχέτως πώς θα ολοκληρωθεί η βραδιά την ερχόμενη Πέμπτη, ανήμερα της Παναγίας. Εντάξει, εγώ δεν θα ζητήσω ότι θα την Παναγία να κάνει θαύματα, αλλά την Παναγία ζητάμε άλλα πράγματα. Ο Θεός δεν παίζει, και τα θεία γενικότερα δεν παίζουν μπάλα. Ποδοσφαιριστές παίζουν μπάλα. Ο κόσμος και αυτός από την πλευρά του βοηθάει στο όλο κομμάτι, και γι' αυτό πρέπει να είστε και εσείς εκεί την Πέμπτη για να στηρίξετε τις προσπάθειες των παιχτών του Σάβα Παντελίδη. Το κασκόλ πάντως, επειδή πήγα και χθες στην μπουτίκ, είναι πολύ καλό, και επειδή εγώ είμαι και συλλέκτης κασκόλ γενικότερα, κυρίως από ομάδες του εξωτερικού βέβαια, αλλά και του Άρη ότι βγαίνει, νομίζω ότι αύριο που θα πάμε σε συνεντεύξεις τύπου, μια βόλτα την μπουτίκ αξίζει για να τσιμπήσουμε το κασκολάκι. Νομίζω ότι είναι και φθηνό κιόλας, δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ ακριβό. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχουμε βάλει και τις τιμές σήμερα, Γιώργο Μπαϊράμι, κάτσε να δω. Πρέπει να είναι γύρω στα 10, νομίζω 12. Νομίζω είναι 12-13 ευρώ. Ναι. Να, λοιπόν, στην μπουτίκ τα συλλεκτικά t-shirt, και συλλεκτικό t-shirt έχει. Α, ωραίο το t-shirt. Καλό το t-shirt, δυνατό. Τσιμπήσουμε και ένα t-shirt. Το t-shirt είναι 12,90, το κασκόλ 13,90. Τίποτα, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή 14-27 ευρώ. Τίποτα. Άμα τα πάρεις και τα δύο μαζί, μια χαρά δεν είναι. Τα ποτά μια βραδιά είναι, Βασίλη Καβαδία. Το 27 ευρώ τι είναι τώρα, εντάξει. Τρεις βότκες. Τέσσερις, ψέματα. Περίπου τέσσερις βότκες. Ανάλογα βέβαια που την πίνεις κιόλας τη βότκα, εντάξει. Γιατί άμα πηγαίνεις σε μέρη, ας πούμε, που την έχει φτιάξει, οκ. Άμα πηγαίνεις σε μέρη που πηγαίνω κάμια φορά, βάρανε λίγο, είναι λίγο τσιμπημένες. Τρεις-τέσσερις βότκες τις πίνεις πάντως. Λοιπόν, θυσιάστε την μία βραδινή σας έξοδο, πάρτε το μπλουζάκι,
πάρτε το κασκολάκι τα ωραία που έχουν βγει για το μάτς με την Μόλντε και πηγαίνετε την Πέμπτη στο γήπεδο να γουστάρετε. Για δώσε λίγο χαλί. Αυτά με τα κασκόλια και τα μπλουζάκια. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο break. Και μετά, όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε και τον καλεσμένο μας. Πριν πάμε στο διάλειμμα, μην ξεχνάτε ότι μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής είναι ο Γιαννόπουλος. Όσοι έχετε φορτηγό, και μείνετε κάπου στον δρόμο, βρε αδελφέ. Μπορεί να γίνει και αυτό. Καλείτε στο 2310-751-933-24 και το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται για να σας βάλει μπρος. Όπως επίσης, μην ξεχνάτε ότι η ενημέρωση για την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη είναι μια προσφορά του Κόσμα Κριτσίμης. Με εμπειρία στον χώρο του χρυσού κοσμήματος, είναι εδώ για να σας προσφέρει τα πιο στυλάτα κοσμήματα στις πιο απίθανες τιμές. Κοσμήματα που φοράει κάθε στυλάτη γυναίκα και το δώρο που θα ήθελε να κάνει κάθε άντρας στην σύντροφό του. Το Κόσμα Κριτσίμης το βρίσκεται Γρηγορίου Λαμπράκη 190 στην Άνω Τούμπα και διαδικτυακά στο www.kritsimiskosmima.gr. Μην ξεχνάτε ότι δίνουμε 2 εισιτήρια για το Άρης Μόλντε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 για να πάτε κούτρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, ανήμερα της Παναγίας, και να δείτε την αναμέτρηση με τους Νορβηγούς. 2 εισιτήρια θα δώσουμε λοιπόν λίγο πριν τις 7. Στέλνετε τα ονόματά σας, μπαίνετε στην κλήρωση και όσο περισσότερα μηνύματα στείλετε, τόσο περισσότερο αυξάνετε και τις πιθανότητες σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο. Πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε. All about Aris on Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Μην ξεχνάτε, θα δώσουμε 2 εισιτήρια για το Aris Molde την ερχόμενη Πέμπτη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματιπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Ένας άνθρωπος που είδε το παιχνίδι από κοντά την περασμένη Πέμπτη και μπορεί να μας πει πολλά πράγματα και για, και για την εικόνα του Άρη στο πρώτο μάτς, αλλά και για τον επαναληπτικό, είναι ένας Νορβηγός του Άρη. Όλοι τον ξέρετε φυσικά, κυρίως οι παλιοί, και τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στον αέρα του Λίμπερο, τον Άρνε Μέλλερ. Mr. Μέλλερ, hello from Thessaloniki. Hello, hello, thank you so much. Here is 35 degrees right now. I don't know what's the weather right now in Norway. No, where I am, it's okay. It's about 20, but it's okay. Because I mentioned it, I wanted to ask you your opinion about this. Do you think that the weather can affect the Molde and be like an ally for Aris for the upcoming game? Absolutely. I think it can be advantage for Aris, and just to go out and try to play strong from the beginning, and maybe that can be also the weather can be a problem for them. Mm-hmm. Okay. Τον ρωτήσαμε για τον καιρό και αν θεωρεί ότι μπορεί να επηρεάσει την Μόλντε στο παιχνίδι της Πέμπτης, οι υψηλές θερμοκρασίες δηλαδή της Θεσσαλονίκης, και είπε ότι φυσικά μπορεί και να τους επηρεάσει. Μπορεί να αποτελέσει ένα πλεονέκτημα για τον Άρη, ο οποίος πρέπει να μπει δυνατά από την αρχή, και ο καιρός είναι πιθανό να επηρεάσει τις προσπάθειες των Νορβηγών. Mr. Miller, before we talk about last Thursday's match, I think that it was a big honor for you to meet the people of Aris, to get this award from the people of Aris last Thursday. It was very special for you. It was very special and very moving. I was really touched by it because it's so fine that you still remember me after many years, and for me those years in Aris was really great. The best years I had as a player, and the memories I have from Greece were so great. And when you come here and honor me that way, that was really a pleasure. Mm-hmm. Μας είπε ότι ήταν πολύ συγκινητό. Ρωτήσαμε για το γεγονός ότι ο Άρης τον τίμησε την περασμένη Πέμπτη με αφορμή την παρουσία της ομάδας στην Νορβηγία. Είπε ότι ήταν πολύ συγκινητικό. Είναι πολύ σημαντικό να σε θυμούνται ακόμα και τώρα μετά από τόσα χρόνια. Στον Άρη πέρασα, όπως είπε χαρακτηριστικά, τα καλύτερα χρόνια της καριέρας μου και ακόμα θυμάμαι την ομάδα και τη Θεσσαλονίκη. Mr. Miller, you said about memories from the time you played for Aris. What's,
Which are your most vivid moments from that time, from playing with Aris? No, I had many good memories, but of course when we beat Olympiakos with all the great players in the Olympiakos team, that was really great, because then I felt we had a team that could perform well, really well. Mm-hmm. We beat them 2-1. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, we beat them 2-1 at home in Trelleau, yeah. Yes. Μας είπε ότι έχει πάρα πολλές καλές αναμνήσεις από τον Άρη, με μια πολύ καλή ομάδα που είχε τότε ο Άρης, και ξεχωρίζει συγκεκριμένα μια νίκη με 2-1 κόντρα στον Ολυμπιακό. So let's go to last Thursday's game. I believe that you were on Άρης side, but Άρης performance was disappointing. I don't know if it's too heavy to say disappointing. How did you see the match last Thursday? You're right. It's heavy to say disappointing, because they started very well. They started and looked as a good team, and I was very happy by the first 30 minutes. Mm-hmm. But so we do this unlucky mistakes that give Molde the advantage and the belief that they could more control the game, and that made it very difficult for Aris out through the game. So it was a little bit unlucky with those first goals, and that destroyed the game in many ways. So I felt very sorry for Aris the last half, when they had to play with 10 men also. So it was really difficult. Τον ρωτήσαμε για το πώς είδε το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης, μιας και ήταν και στο γήπεδο κιόλας, κόντρα στην Μόλντε. Τον ρωτήσαμε αν είναι λίγο βαρύ να χαρακτηρίσουμε ως απογοητευτική την εμφάνιση του Άρη. Είπε ότι είναι βαρύ, όντως δεν είναι τόσο κακή η ομάδα. Ξεκίνησε καλά και ήμουν πολύ χαρούμενος με την εικόνα της περίπου στα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα. Κάποια λάθη όμως τα οποία έδωσαν στη Μόλντε το δικαίωμα να πετύχει 2 γκολ και να αποκτήσει το πλεονέκτημα σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού. Ήταν λίγο άτυχος ο Άρης, όπως μας είπε χαρακτηριστικά. 2 γκολ τα οποία κατέστρεψαν ό,τι καλό είχε παρουσιάσει μέχρι την ώρα, και στεναχωρέθηκε πολύ ο ίδιος όταν είδε τον Βέλεθ να αποβάλλεται στο δεύτερο ημίχρονο και να γίνονται ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Άρη. Mr. Meller, besides the mistakes that brought the goals, what do you see from the team? Defensive, on the attack, how do you see it? I saw it really good. They looked very organized. Mm-hmm. It looks like a team that were organized and knew each other quite well. So and when they won the ball, it looks like we could attack in a good way. So the structure was good. I think we just have to believe a little bit more when we go and attack, so we can create more attacks on Molde in the next game, because I think the team can do that, and they have to believe and play so they can make more chances, because that's the only chance in this game is to create enough chances to have goals that can give a good result. I understand. Τον ρωτήσαμε για το πώς είδε γενικότερα τον Άρη, εντάξει, πέρα από τα λάθη τα οποία έκανε κόντρα στην Μόλντε και το τελικό αποτέλεσμα. Μια πολύ καλή και οργανωμένη ομάδα. Παίχτες που γνωρίζετε βέβαια ακόμα μεταξύ τους, όπως μας είπε ο κύριος Meller. Απλά αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξει ο Άρης και να κάνει στο δεύτερο παιχνίδι, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες, προκειμένου να αυξήσει και τις πιθανότητές του για να σκοράρει και τρία γκολ, ώστε να ανατρέψει την κατάσταση και το σκορ του πρώτου αγώνα. Mr. Meller, how difficult it is for Aris to progress to the next round, because we are talking about 3-0 from last Thursday. How do you see the match in Thessaloniki, and what are the chances that you give to Aris to qualify? I think the chances can be good if they go out and make an early goal, because if they can score a goal, keep the zero behind and score a goal, everything can happen. And I mean, Liverpool made it last year, and Aris can do the same. So yes. So I think if they go out and believe and make an early goal and really go for that first goal, because I'm not sure that Molde is that good if you put them enough under pressure. Yes.
Τον ρωτήσαμε για τις πιθανότητες που δίνει στον Άρη στον επαναλυτικό με τη Μόλδη την επόμενη Πέμπτη. Και μας είπε χαρακτηριστικά ότι ο Άρης έχει καλές πιθανότητες, αρκεί να πετύχει ένα γρήγορο γκολ και να κρατήσει πίσω το 0. Η Λίβερπουλ το έκανε πέρυσι αυτό, όταν ανέτρεψε το σκορ με την Μπαρτσελόνα, για όσους θυμούνται. Το κλειδί είναι το γρήγορο γκολ, και η Μόλντε είναι μια ομάδα, όπως μας είπε ο κύριος Μέλλερ, η οποία δεν λειτουργεί τόσο καλά όταν πιέζεται. From what we saw from the first game, besides the final score, because you mentioned Molde, they don't seem to be that great as a team. In fact, despite the fact that they are playing since last March, and they have more games. They have more games, but after the two goals, they seem to have some kind of control. You know, they look that we can play, we can control the game, and so on. But so I think it's just important to give them enough power and put a strong game into it, because they are in the middle of the season. They have a lot of games. They have two games every week, and I think they look a little bit tired. So I think that's the chance Aris has, is to go out and play strong and really try to get them on the defense, in a defensive play. Yes. Τον ρωτήσαμε για την Molde και πώς την είδε, διότι και εμείς αυτό το οποίο διακρίναμε από το πρώτο παιχνίδι δεν είναι και τόσο σπουδαία ομάδα όσο μπορεί να φανερώνει ένα 3-0. Είπε ότι όντως έχουν περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους και είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού μετά από το 2-0 την περασμένη Πέμπτη, αλλά είναι και μια ομάδα που δίνει δύο μάτς την εβδομάδα. Είναι λίγο κουρασμένη. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο Άρης είναι να μπει δυνατά και να τους πιέσει. Mr. Meller, besides starting strong and the pressure on Molde, are there any other keys for Aris for the upcoming game? I think it's very important for the midfield players to play quickly through the defense, so the Aris attackers can come behind the defense of Molde. Mm-hmm. It's very important that they are use the ball quick and use it quick behind the fullbacks, quick behind the stoppers, and really make a threat to them. So I think players like Matilla and those midfield players, they have to use the ball very quickly and try to find those balls through the defense very quick and again and again. Mm-hmm. Τον ρωτήσαμε, πέρα από το pressing και το ότι ο Άρης πρέπει να μπει δυνατά στο παιχνίδι, ποια είναι αν υπάρχουν άλλα κλειδιά για την ομάδα στο μάτς της επόμενης Πέμπτης, ότι αυτό το οποίο, στο οποίο στάθηκε είναι ότι οι χαφ θα πρέπει να παίζουν γρήγορα την μπάλα και να προσπαθούν να βγάζουν τους επιθετικούς στην πλάτη της άμυνας των Νορβηγών. Ο Άρης να έχει γενικότερα γρήγορη κυκλοφορία και να μοιράζει γρήγορα το παιχνίδι, και ανέφερε συγκεκριμένα τον Ματί, για ποιος αγωνίζεται στον άξονα και παίρνει και πολλές πρωτοβουλίες όσον αφορά το κομμάτι της δημιουργίας. You mentioned Ματίγια. Which other player did you like from the first game that made an impression on you from Aris? Of course, the captain, but he might not play this Vélez, game, yes. If I'm right. He is injured, yeah. and he got the red card, yes. Yeah, and I like Sundgren because the other fullback, when they come offensively and how they support the attack. So I think they were players that really can make an impression on the game. But I like the fullbacks and also the striker. Ideja. Yes. Yeah. But I think he has to be more involved. And I think the whole team has to come higher up and support them, because then we come closer to the goal and mm-hmm. easier to make chances. Mm-hmm. Τον ρωτήσαμε, πέραν του Ματί, για τον οποίο ανέφεραν κατάφερε να ξεχωρίσει από τον άλλο παίχτη από πλευρά Άρη στο πρώτο παιχνίδι. Στάθηκε φυσικά στο Βέλεθ, στον αρχηγό, στο διάστημα που αγωνίστηκε πριν αποβληθεί. Στο Σούντγκρεν και στον Γκόρχουτ, στα μπακ της ομάδας και στον τρόπο που ανεβαίνουν και υποστηρίζουν τον Άρη στην επίθεση. Μπορεί να κάνουν διαφορά, είπε, όπως μπορεί να κάνει διαφορά και ο Ιντέγε. Απλά θα πρέπει οι παίχτες που είναι πίσω από τον Ιντέγε, όπως είπε ο κ. Μέλλερ, να ανεβαίνουν περισσότερο και να τον στηρίζουν και να τον τροφοδοτούν αυτό το οποίο εννοεί στην ουσία. So, what's your prediction for Thursday's match?
if you can say a score. I really hope you make 3-0 in extra time. I really hope that. That's what I should really like to see, because I really, really hope that Aris can go to the next round, and that would be so great. But it will be difficult, because Molde can be good prepared, but I hope Aris will win. I'm not sure if they can make 3 goals, but keep Molde away so they don't score goals, and the chance will be there. Mm-hmm. Τον ρωτήσαμε, μπορεί να κάνει μια πρόληψη για το σκορ του αγώνα της Πέμπτης. Ελπίζω να λήξει 3-0 και να πάει στην παράταση και να περάσει φυσικά ο Άρης. Θα είναι δύσκολο βέβαια, γιατί η Μόλντε είναι καλά προετοιμασμένη. Πιστεύω ότι ο Άρης θα κερδίσει. Δεν ξέρω με ποιο σκορ θα το κάνει, αλλά το θέμα είναι να μην δεχθεί κάποιο γκολ από την ομάδα της Μόλντε. So, you saw Άρης last Thursday. When are we going to see you here in Thessaloniki? I hope I can come in 1 or 2, maybe 2 months time in October, but before Christmas, I hope to watch a league game. So I really like to come back and see a game when you're playing in the league, and hopefully if I can see in the European League too. So that should be really great. that would be the best. So thank you very much for your time and for your wishes about the team for the match next Thursday. And we're waiting you in Thessaloniki. Thank you. All the best to you too. Thank you, Mr. Meller. Bye bye. Thanks so much. Bye bye. Αυτά λοιπόν από τον Άρνε Μέλλερ, τον παλέμαχο άσο του Άρη. Οι παλιοί τον θυμάστε περισσότερο. Εμείς μόνο μέσα από βιντεάκια καταφέραμε να τον δούμε. Στην τελευταία ερώτηση που το κάναμε ήταν πότε θα τον δούμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτός είδε τον Άρη από κοντά, είδε τους ανθρώπους του Άρη από κοντά την περασμένη Πέμπτη. Το θέμα είναι πλέον πότε θα έρθει και αυτός. Μας είπε ότι θα προσπαθήσει σε 2 μήνες, τον Οκτώβριο, να είμαι στην Θεσσαλονίκη για να δω κάποιο παιχνίδι πρωταθλήματος και μακάρι να έχω την ευκαιρία να παρακολουθήσω και ένα ευρωπαϊκό μάτς, εκφράζοντας εμέσως την ελπίδα του Άρης να ξεπεράσει και το εμπόδιο της Μόλντε, να περάσει και τη φάση στο play-off και να μπει στους ομίλους του Europa League. Δεν εντάξει, είπε 3-0 και παράταση. Να κρατήσει λίγο την αγωνία παραπάνω. Εντάξει. Ας φτάσει ο Άρης ο 3-0 πρώτα την επόμενη Πέμπτη. Ας πάει να το πάρει στην παράταση. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ας προκριθεί και στα πέναλτι. Δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το θέμα είναι για την ομάδα την επόμενη Πέμπτη να προκριθεί. Τώρα θα είναι στην παράταση, θα είναι στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Το θέμα είναι, θα είναι στα πέναλτι. Το θέμα είναι να πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League, εκεί όπου εκτός απρόπτου από το άλλο ζευγάρι θα προκριθεί η Παρτιζάν, που την Πέμπτη στις 8 παίζει στην Τουρκία με την Μαλάτια Σπορ μετά το 3-1 του Βελιγραδίου. Μπορεί οι πιθανότητες του Άρη να περάσει να μην είναι πολλές, αλλά σίγουρα το βλέμμα του θα είναι στραμμένο και εκεί για να δει τι θα γίνει και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μην ξεχνάτε, λίγο πριν τις 7 θα κληρώσουμε 2 εισιτήρια για το Άρης Μόλντε, 9.30 ώρα την Πέμπτη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Παίρνετε το κινητό αναχείρας, ανοίγετε τα μηνύματά σας, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7. Θα πάμε σε λίγο και στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μόλις επιστρέψουμε θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, θα μιλήσουμε λίγο και για το αγωνιστικό, θα πούμε κάποια πράγματα ακόμα. Η ομάδα άλλωστε έχει σχεδόν ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το παιχνίδι της επόμενης Πέμπτης. Σήμερα να ολοκληρώνει στην ουσία. Αύριο θα γίνει ένα τελευταίο χαλάρωμα, με τελευταία πιο χαλαρή προπόνηση, για να το πω καλύτερα, στο Κλεάνθης Βικελίδης κατά τις 7. Νωρίτερα, αύριο στις 6.30 θα μιλήσει και ο Σάβας Παντελίδης στους εκπροσώπους του τύπου. Σίγουρα από την τους εν Ελλάδη. Από την Νορβηγία δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα έρθουν κάποιοι για να καλύψουν το παιχνίδι. Πάντως η Μόλντε με ανάρτησή της χθες στο Facebook έψαχνε 3 άτομα, 3 οπαδούς, προκειμένου να τους βάλει στο τσάρτερ και να έρθουν στην Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον Άρη. Όχι τζάμπα βέβαια, γιατί κάτι 8.500 κορώνες, κάτι τέτοια έβλεπα. Άρα δεν θα τη βγάλουν έτσι. Αν και εδώ που τα λέμε, στους Νορβηγούς τα λεφτά δεν λείπουν. Άρα δεν νομίζω να τους κάνει και πολύ μεγάλη διαφορά στο μηνιαίο budget, έτσι, ενός κατοίκου του Μόλντε, το να έρθει 2 μέρες στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον Άρη. Αύριο θα έρθουν οι Νορβηγοί, θα τους δούμε και αυτούς από κοντά στην προπόνηση που θα κάνουν το βράδυ. Είναι ένα θέμα ο καιρός, το είπε και ο Μέλλερ, το πώς θα προσαρμοστούν οι χειρικές συνθήκες, γιατί αλλιώς είναι συνηθισμένοι. Άλλες συνθήκες θα βρουν εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, πολύ πολύ διαφορετικές, πολύ πιο αποπνικτικές για αυτούς. Και να σου πω την αλήθεια, μου έκανε λίγο εντύπωση το γεγονός ότι δεν ήρθαν νωρίτερα. Ίσως αισθάνονται και πιο σίγουροι μετά από το 3-0 το οποίο πήραν συνέδρα τους την προηγούμενη εβδομάδα. Μακάρι
να το βρουν μπροστά τους αυτό την ερχόμενη Πέμπτη και να είναι ένα ακόμα πλεονέκτημα για τον Άρη ώστε να πετύχει τον στόχο του. Παλαμβάνω, στέλνει τα μηνύματά σας για τα δύο εισιτήρια του Άρης Μόλντε που θα δώσουμε λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 54526 για να πάτε τζάμπα, το τονίζω έτσι, και το τζάμπα δεν το μίλησε κανένας, ειδικά στην Ελλάδα, στο κλάν της Βικελίδης, και να δείτε το ματσάκι με τους Νορβηγούς την επόμενη Πέμπτη. Πάμε στο break και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, All About Aris On Air, στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Αυτό είναι η κολόνα, αν δεν ήταν αυτό εδώ, εγώ αέρα δεν θα έβγαινα, παιδιά, να ξέρετε. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26. Ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο δεύτερος είναι οι γραμμές 2-3-10-2-87 και 3-8. Για να σας δω να τα πούμε για το ματσάκι της Πέμπτης. Όσοι έχετε μείνει στην Θεσσαλονίκη, να κάνουμε ποδοσφαιρική κουβεντούλα. Και όχι μόνο, πώς ακούσατε το Μέλλερ, πώς βλέπετε το μάτς εσείς, αν έχετε πάρει το εισιτήριό σας, αν θα πάτε να το πάρετε αύριο. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα και μην ξεχνάτε φυσικά και δύο εισιτήρια τα οποία θα κληρώσουμε λίγο πριν τις 7. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Βλέπω ακόμα μία ανάρτηση του Θόδωρου Καρυπίδη στα social media. Χρησιμοποιώντας αυτό το πολύ ωραίο, αυτήν την ωραία φωτογραφία που ανέβασε η ΠΑΕ. Με το We Believe για το match της Πέμπτης. Μπορώ να το βάλουμε και στο λαμπαουτάριο, στο στυλα ήδη η βάρδια μπορεί να επιλήφθει. Το πιστεύει ο Καρυπίδης, το πιστεύει και το δείχνει, είναι η αλήθεια, και μακάρι να δικαιωθεί κιόλας το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης, ανήμερα της Παναγίας. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, απλά τα πράγματα, όσοι πιστεύουν ότι μπορεί η ομάδα να κερδίσει το παιχνίδι, να πάνε στο γήπεδο. Όσοι δεν το πιστεύουν, καλύτερα κάτσουν στην τηλεόραση. Αλλά για μένα πιο σημαντικός ρόλο παίζει το αν το πιστεύουν οι ίδιοι παίχτες και ο προπονητής. Δεν θα σχολιάσω τίποτα, εμένα ο προπονητής θα τις αφήσω τις κριτικές για αργότερα, μακάρι να περάσουμε. Δεν είναι ώρα τώρα. Το θέμα είναι να το πιστεύουν οι παίχτες. Το πιστεύουν. Άμα το πιστεύουν οι παίχτες, Νίκο, και μπουν μέσα και οι παίχτες σαν σκυλιά, ρε παιδί μου, δώσουν τα πάντα. Πούνε, ότι θα πέσουμε κάτω σήμερα, βέβαια. Θα βαρέσουν 250 στιγμούς μέχρι τα όρια μας, μέχρι να γίνουμε αλλαγή. Δεν είναι δυνατόν να έχεις φάει 3 κόλλα από αυτή την ομάδα. Να τα έτρωγες από τον Άγιαξ, να τα έτρωγες από τη Ρώμα. Όχι από αυτή την ομάδα, είναι απίστευτο. Και να σου πω κάτι, είναι κάτι το οποίο. Okay, δεν το λέμε μόνο εμείς. Βλέπεις, ας πούμε, νωρίτερα ο Μέλλερ, αυτό άφησε να εννοηθεί. Εντάξει, Μόλντε, okay, αλλά δεν είναι τώρα το αμανάμα. Ακριβώς, Ρεζί. Είναι δυνατό. Δηλαδή, όποτε έκανε μία σωστή επίθεση που έκανε η ομάδα, 2 από τις 100 που έκανε, ξέρω εγώ, τις 50, τις 40, πανικοβλήθηκαν αυτοί. Δεν είναι το επίπεδό τους, δηλαδή, πιο δυνατό από το δικό μας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε μέχρι τώρα, αλλά μπορούν να τα διορθώσουν όλα. Είναι 90 λεπτά, μπορεί να γίνουν 120, να παίξουν μέσα και να ξεσκιστούν. Είναι απλά τα πράγματα, το ποδόσφαιρο είναι απλό. Παίζεις επίθεση, ταΐζεις το έντερφορ, κερδίζεις. Προσέχεις και πίσω φυσικά. Κάδωσε ένα γρήγορο κολάκι μέχρι το 4ο 20 λεπτό, άλλο ένα μέχρι το 50 και θα σε πω εγώ τι γίνεται μετά. Είναι η ουσία να το πιστέψει η ομάδα. Αν το πιστεύει η ομάδα, για μένα θα περάσουν. Δεν είναι δηλαδή για μια ομάδα φόβητρο. Απλά είναι τα πράγματα, λίγα λόγια και σταράτα. Καλά, τα λες και έτσι το βλέπουν και αυτοί να ξέρεις. Δεν μπορούν να το δεχτούν ότι έφαγαν 3 γκολ από αυτούς. Ήταν η ομάδα σε κακό mood, όλοι ήταν σε κακό mood, όλοι. Δεν πήγαινε τίποτα. Όλοι. Μας πήγανε να πούμε τα νεύρα μας, τα κάνανε. Ανεβάσαμε πιέσεις, είπαμε 1002. Το θέμα είναι, βουλώστε μας στο στόμα. Μην παίξτε τουλάχιστον, μην χτύπα ξύλο αν αποκλειστούμε. Τουλάχιστον δείξτε μας ότι προσπαθήσατε. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα. Ναι, είναι και αυτό που λες, κάτι το οποίο, εντάξει, δεν σου λέω να σκεφτόμαστε ότι να περιοριστούμε σε αυτό, αλλά και να αποκλειστείς, αν το κάνεις δίνοντας τα όλα και χάνοντας τις λεπτομέρειες. Θα έχασα την πρόκληση εκεί μέσα. Θα είναι, ναι, θα πεις ότι έχασα την πρόκληση εκεί μέσα. Θα είναι λίγο γλυκό πίκρο, να σου το πω έτσι. Okay, θα σου μείνει ότι το παλέψανε τουλάχιστον. Μπράβο τους. Είναι απλά τα πράγματα. Εκτός βέβαια το ότι είναι αδικία να παίζουν ομάδες οι οποίες έχουν τόσα παιχνίδια. Οι ομάδες οι οποίες ξεκινάνε την προετοιμασία,
γιατί η UEFA τα κάνει αυτά. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να... Εγώ δεν είμαι στα κουμάντα εκεί. Ναι. Ομάδες πρέπει να παίζουν όταν είναι όλες στην ίδια... ξεκινάνε την προετοιμασία με διαφορά λίγων ημερών. Δεν γίνεται να παίζουν ομάδες οι οποίες έχουν 20 παιχνίδια με ομάδες που έχουν δώσει 2. Αυτό το προσπερνάμε. Για μένα αυτή η ομάδα την οποία παίξαμε πιο πολύ με πόνεσε ότι χάσαμε 3-0 από αυτούς με τον τρόπο που χάσαμε, τους το δώσαμε το παιχνίδι, παρά ότι χάσαμε, ρε παιδί μου, εκείνο το παιχνίδι. Ρίξτε τους δυο γκολάκια γρήγορα, γρήγορα. Πιέστε τους εκεί πέρα να σκάσουνε, να φοβηθούνε, να γίνεται και το αου, αου από τις κερκίδες. Και για μένα όσοι δεν έχουν κουράγιο να πάνε, όσοι θέλουν να πάνε και να μακίσουν τα σέλφι και τα λοιπά, να μην πάνε. Άμα είναι καμένοι από την παραλία και δεν έχουν κουράγιο, να μην πάνε. 10.000, 15 είναι πιο ηχητική βία μεγάλη από ότι να πάνε 25 και να είναι τσα-τσα-τσα. Ναι. Μην απασχολώ παραπάνω τη γραμμή. Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα περάσουμε, Νίκο, γιατί η ομάδα που έχουμε την πιστεύω. Μακάρι. Αρκεί να στηθεί ορθολογικά στο γήπεδο και να παίξουν δυνατά. Μακάρι. Από το στόμα σου και στα παιχνίδια αυτή. Να είσαι καλά. Άντε, στον επόμενο, καλησπέρα. Γεια σου, ρε Νίκο. Χαίρετε. Η ομάδα που έχουμε, φίλε μου, μέχρι στιγμή δεν μας έχει δείξει τίποτα απολύτως. Ναι. Θέλω να είμαστε και λίγο ρεαλιστές και να μπορούμε να διαχειριστούμε και μια άσχημη κατάσταση, γιατί έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα. Πολύ καλά έχει καλλιεργηθεί ότι θα περάσουμε. Αλλά τι θα γίνει, ρε παιδιά, φέρουμε να όχι ότι θα περάσουμε, όχι ότι θα περάσουμε, ότι θα τα δώσουμε όλα και ότι μπορεί ναι, να γυρίσει. Αν δεν έρθει το αποτέλεσμα και έρθει το ματς 2-2 και παίξαμε καλά, δεν μπορώ να διαφωνήσω εγώ. Τι κάνουμε δηλαδή, θα αρχίσουμε να γκαρίζουμε εκεί πέρα. Προχωράμε. Για μένα, αν με ρωτάς, προχωράμε. Μπράβο. Γιατί είναι αυτό... αυτό που καλλιεργείται, ναι. Εγώ που ακούω τώρα τα ράδια, ας πούμε, δεξιά και αριστερά, ναι. Α, τι είναι η Μόλτε, τι είναι τώρα, τι είναι τ' άλλο. Αφού εμείς είμαστε το πρόβλημα, η Μόλτε είναι το πρόβλημα και ναι. Κάθε Μόλτε. Ναι. Εσύ δεν παίζεις μπάλα. Εσύ είσαι κακός. Συμφωνώ. Δεν σε φταίει η Μόλτε. Συμφωνώ. Αν δεν ήταν η Μόλτε θα ήταν κάποια άλλη ομάδα. Άμα δεν παίξεις εσύ, δεν έχεις παίξει μέχρι τώρα. Σε αυτό που λες, συμφωνώ. Τι φταίει, δεν ξέρω. Δύσκολα λύνεται αυτό το πράγμα. Θέλει χρόνο πολύ, φίλε. Εγώ δεν βλέπω σε μια εβδομάδα. Ναι, θέλει να υπάρξει. Εκτός σου λέω, αν υπάρξουν, μια περίπτωση κρατάω. Ριζικές αλλαγές και στην ενδεκάδα. Αλλαγές, φίλε μου, ναι, κάποια πρόσωπα διαφορετικά. Ναι. Κάτι άλλο να δεις από αυτό που έχεις δει τώρα στα φιλικά και, και στα επίσημα. Να δεις κάτι τελείως διαφορετικό. Πες μου λίγο το όνομά σου. Νίκο. Νίκο, άσχεσαι ονόματος. Νίκο, να σου πω κάτι. Με το δρόστερο όπως είναι αυτή τη στιγμή, πόσο ριζικές μπορεί να είναι αλλαγές στην ενδεκάδα. Δεν ρε παιδί μου, να ρισκάρεις, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Να σκεφτόμουν χθες, ας πούμε, έλεγε που συζητήσα. Να μην βάλεις το Ματίγια, αλλά το Ματίγια. Καλό ποδάρι, δεν με ενδιαφέρει, αγόρι μου, είσαι πολύ αργός. Εγώ θέλω κάτι πιο γρήγορα από σένα, θα κάτσεις στον πάγκο. Θα δω άμα σε βάλω στο δεύτερο ημιχρόνιο, θα παίξω με σάσα μπάσα και μπροστά θα βάλω τον άλλο. Πώς το λένε τον άλλο, που ήταν στο Ολυμπιακό, μωρέ, το ξεχνάω. Το Φερφατζίδη. Το Μαρτίνες. Όχι, το Μαρτίνες, ας πούμε. Θα δοκιμάσω αυτό, θα δοκιμάσω κάτι άλλο που δεν το έχω δοκιμάσει μέχρι τώρα. Και σε αυτό είμαι μαζί σου. Να πάρω δηλαδή μια ταχύτητα παραπάνω στο κέντρο, ρε παιδί μου, να ευνηδιάσω και αυτούς που δεν το έχουν δει αυτό το πράγμα. Αυτοί οι κασέντες που θέλετε δεν το έχουν δει. Δεν το ξέρουν. Έτσι. Μα τι για καλό, καλό το ποντάρι σου. Εντάξει, αγόρι μου, κάτσε να πούμε. Κάτσε λίγο στην άκρη, δεν πειράζει, θα σε βάλω στο προτιμάς, δεύτερο. Προτιμάς δηλαδή τον μπάς από το Ματίγια δίπλα στο Σάσα. Ναι, προτιμάω λίγο ταχύτητα παραπάνω εκεί πέρα. Εκεί. Θα τη δώσει ο Σάσα την ταχύτητα και το άλλο το παιδί μπροστά από αυτούς, θα πούμε. Ναι. Θα τη δώσει, μα ταχύτητα θες, λίγο ταχύτητα ρε, να κατέβει μπάλα πάτα κιούτα να κάνεις ένα συνδυασμό, κάτι της ρε, να πεις ρε, εσύ το πάλεψε να πούμε, έπαιξα λίγο γρήγορα, δεν ξέρω αυτό, γιατί νομίζω ότι η ομάδα έτσι πως τη βλέπω ρε φίλε σε όλα τα μάτια, σαν να είναι βαλτωμένη, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, πολύ άργη, πολύ προβλέψιμα τα πράγματα ρε, εσύ να πούμε, καλό το ποδάρι του Μάτι, αλλά είσαι αργός ρε φίλε να πούμε, είσαι αργός. Έτσι είναι. Είσαι αργός. Είναι. Ναι, δηλαδή προτιμώ δηλαδή κάτι καινούριο, ας πούμε. Κάτι να έχει και λίγο ρίσκο μέσα. Να πει και ο προπονητής, να ρε παιδιά, ρισκάραμε να πούμε. Κάτι προσπαθούμε να κάνουμε. Ναι. Κάστο να πάει το μάτσο που πάει. Αλλά άμα δεν μας πάει το μάτσο, βγούμε να γιουχάρουμε στα ράδια, να πούμε, δεξιά και αριστερά. Εξαρτάται πώς θα πάει. Ναι.
ας πούμε. Ναι, εξαρτάται πώς γιατί... θα πάει. Με τη Μόλτε Πέμπτη. Γιατί... τρία έριξε. Ναι. Στου Σέρβου έριξε τρία. Αυτά μην τα ξεχνά. Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Εμείς λέμε ο Άρης πρέπει να βάλει τρία κόντρα κτλ. Εγώ σου πάω στο, πολύ στο χειρότερο σενάριο που μπορεί να υπάρξει. Που μακάρι χτύπα ξύλο να μην βγει. Που χάνει και μπορεί να χάσει με 0-2, ας πούμε, εγώ σου λέω. Με 0-3 πάλι. Χτύπα ξύλο, έτσι. Εκεί δεν ξέρω πώς μπορείς να το διαχειριστείς. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί αγγίζει και άλλα πράγματα. Εκεί φεύγει από τον κόσμο, δεν έχει καμία σχέση ο κόσμος. Γιατί δεν είναι μόνο να βάλεις γκολ. Από τη στιγμή που θα ρισκάρεις, αν όχι από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, από ένα σημείο και μετά, ναι. Είναι το θέμα και θα κάνεις και πίσω. Σωστό. Γιατί θα δώσεις χώρους αναγκαστικά, αν όχι έψω πρώτο 20 λεπτό ή μισάρο, ποιο μετά θα δώσεις. Εκεί αγγίζει σε τέτοια πράγματα, φίλε, αγγίζει όλο το team, το προπονητικό, όλη την οργάνωση της ομάδας το καλοκαίρι, αγγίζει άλλα πράγματα. Ναι. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα έχουμε εξελίξεις και θα πέσουν κεφάλια σου, άμα παρουσιάσεις μια τέτοια εικόνα, όπως πώς την περιγράφω. Ναι. Και φυσικά ο κόσμος εκεί που έπαιρνε τηλέφωνο και ήταν αισιόδοξος, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει την άλλη μέρα, να είστε όλοι στο ίδιο. Άμα συμβεί κανένα τέτοιο, γιατί τα τηλέφωνα δεν σταματάνε. Ναι, ναι, ναι. Θα μου πεις και να περάσουμε, δεν σταματάνε. Καλή περνάτε στο ράδιο. Εγώ θέλω να παρουσιάσει κάτι ο Άρης διαφορετικό, φίλε μου, από αυτό που έχουμε δει. Δεν μας άρεσε ο Άρης, ούτε με τα μάτια με την Κυπριακή ομάδα, δεν μας άρεσε ούτε με το φιλικό με τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω πόσα φιλικά άντες εσείς στο εξωτερικό που έπαιξε εκεί. Εκεί να, όχι, δεν κατάφερα. Εδώ ήταν ο Χρήσανδος, εντάξει, ναι, απλά. Δεν άρεσε, ναι. Δεν άρεσε ο Άρης με τη Μόλτε. Δεν άρεσε, ρε φίλε. Άρα το πρόβλημα είσαι εσύ. Η Μόλτε θα έρθει να κάτσει, θα στηθεί πίσω, θα σε περιμένει, θα παίξει καμιά αντεπίθεση, να ανοιχτείς λίγο, να... το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι θα σου κάνει αυτή. Τι θα σου κάνει αυτή η κυριαρχία, θα σε κάνει η Μόλτε. Α, θα περιμένει, ας πούμε, α σου πει, έλα προσπάθησε, αν δεν μπορείς να με βάλεις γκολ. Εγώ έτσι το βλέπω το πάθος. Έτσι θα είναι νομίζω. Φυσικά δεν θα πέφτουν αυτοί κάτω όπως οι Κύπροι, δεν το έχουν αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, να τεντώνονται κάτω και να κάνουν τους τραυματίες. Άλλη σχολή ποδοσφαίρου. Αυτοί θα περιμένουν την αντεπίθεση. Τώρα θα κουραστούν. Θες να τα δώσεις όλα στο δεύτερο ημίχρονο λόγω θέρμασης. Και θα κρατήσεις δυνάμεις εσύ, πώς θα το διαχειριστείς, πώς θα το κάνεις. Θα τα βρουν αυτά τα πράγματα. Τι κάνουν τόσο καιρό. Έχεις και εκεί μια ελπίδα, όπως είχε πει και ο προπονητής. Εγώ δεν ξεχνάω τη δήλωση που είπε. Μετά το 65 αυτοί πέφτουνε. Το είχε πει εκεί. Αλλά εμείς μείναμε με 15 εκεί. Όταν πέφτουν αυτοί, ας πούμε, και φάγαμε το τρίτο. Θες να το χτυπήσεις, να το φορτσάρεις στο δεύτερο ημίχρονο που θα έχουν κρατήσει παραπάνω. Χτύπα το έτσι. Με δεδομένο αυτή η δήλωση του Παντελίδη, και αν όντως γίνει αυτό, κοίτα, αν είσαι με ένα 2-0 μέχρι το 60. Και ένα 0 να είσαι, δεν σε χαλάει. Και ένα 0 να είσαι. Εντάξει, 2-0 εγώ στο παλιό καλύτερα. Έχεις ένα μισάρο να φουλάρεις μετά, να βάλεις ένα ακόμα. Και να στείλεις το μάτι στην παράταση. Ναι. Να παρουσιάσεις, να δει ο κόσμος ότι έκανες μια προσπάθεια. Ναι. Παρουσιάζεσαι κάτι καινούριο, παρουσιάζεσαι κάτι όμορφο και ποδοσφαιρικά. Ναι. Και έξυπνα στο μυαλό να τη στήσει το έργο, έξυπνα. Ναι. Να δει ότι παρουσίασες κάτι, μη μου θυμίζει. Τώρα ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό που συζητάμε. Εκείνο με τον Ατρόμητο, έλα μωρέ ποιος Ατρόμητος τώρα. Έλα μωρέ ποιος Ατρόμητος, ήρθε εδώ ο Ατρόμητος, μας πήρε διπλό. Το 0-2 λες, ναι. Α, μπράβο. Δεν θέλω τέτοιο πράγμα να δω. Θέλω να δω κάτι διαφορετικό από τον Άρη, που δεν το έχω δει μέχρι σήμερα που μιλάμε. Δεν ξέρω τώρα μέσα μια εβδομάδα μπορούμε να δούμε λίγο τώρα κάτι. Θα το δεις, φίλε, θα το δεις, σου είπα, μόνο με αλλαγές, αν συμβούν κάποιες αλλαγές παικτών. Μα δύο θα είναι, τρεις θα είναι. Ναι. Κάτι πρέπει να είναι, ένα τρίκ θα κάνεις. Έκανες αυτό το τρίκ εκεί παραπάνω, δεν σε βγήκε. Κάνε κάτι άλλο, στην έδωση πες. Ναι, σωστό. Και σε πει ο κόσμος. Σωστό. Ρισκάρω και αυτό και αυτό το λόγο, ρε παιδιά, 3-0 χάσαμε. Σωστό. Θα παίξουμε και λίγο πιο γρήγορα. Ναι. Ταχύτητα, φίλε μου. Το πάνω στο ποδόσφαιρο είναι η ταχύτητα. Η γρήγορη σκέψη και η ταχύτητα. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Να σε καλά, να σε καλά. Έχουμε άλλον. Ωραία. 2-3-10-2-87-3-8. Ανοιχτές οι γραμμές μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί. Μην ξεχνάτε, δύο εισιτήρια και δίνουμε για το Άρης Μόλντε FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526. Σε λίγο θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε και στο All About Άρης την συνέντευξη που είχαμε νωρίτερα με τον Άρνε Μέλλερ και μας έδωσε τη δική του ποδοσφαιρική ματιά για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης. Θα ήθελε νομίζω και ο ίδιος να είναι εδώ πέρα. Δεν θα καταφέρει να δώσει το παρόν. Αλλά όπως μας είπε, μέσα στο χειμώνα, φθινόπωρο και πέρα Οκτώβριο, αν καταφέρει θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να δει από κοντά τον Άρη. Και συγκινήθηκε φυσικά, όπως μας είπε πολύ, το γεγονός ότι τον τίμησε η ομάδα και οι άνθρωποι του Άρη που βρεθήκαν στο Μόλντε την περασμένη Πέμπτη, δείχνοντας ότι δεν τον ξεχνούν παρά τα πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια, που έχουν περάσει από το διάστημα που φορούσε την κυτρινόμαυρη φανέλα. Έκανε αναφορά στα full back ο Μέλλερ, στο Σούντγκρεν και στον Κόρχουτ.
και θα παίξουν και αυτά πολύ τον ρόλο τους στο μάτς της ερχόμενης Πέμπτης. Και επιθετικά από ο Άρης θα πρέπει να βγάλει μια πολύ διαφορετική εικόνα και να πιέσει ενίοτε μέσω παιχνίδι τους Νορβηγούς, αλλά και αμυντικά. Γιατί η Μόλντε είναι μια ομάδα η οποία χτυπάει από τις πλευρές. Και ο Άρης θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Και οι back που θα παίξουν, δηλαδή ο Σούντεγκαν και ο Κόρχοτ εκτός από πρώτου, δεν έχει ίσως και άλλες πολλές επιλογές. Σαν δεξιά έχει και τον Κωνσταντινίδη, οκ. Αλλά και οι extreme. Δηλαδή και ο Λάρσον, αν παίξει αυτός αριστερά, και ο Φετφατζίδης που θα παίξει στα δεξιά. Την Πέμπτη είναι ένα match με 90 λεπτά τρέξιμο για όλους που καλούνται να δώσουν το κάτι παραπάνω. Όλοι και οι 11 που θα παίξουν. Μόνο έτσι ο Άρης μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες του για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Θέλει από όλους το κάτι παραπάνω. Θέλει από όλους να κοιμαθούν, αυτό που είπε σωστά ένας φίλος χθες, εκεί στο 7-8. Δηλαδή να πλησιάσει, όχι να το αγγίξει, να πλησιάσει σε ένα τέλειο μάτς. Προκειμένου να πάρει αυτό το οποίο θέλει. Εκτός αν του βγουν οι φάσεις και εντάξει, δεν έχει την τόσο πολύ καλή εικόνα, αλλά του βγουν οι φάσεις, κάνει το 3-0 και φυσικά πάντα πρέπει να το τονίζουμε, μην το ξεχνάμε, να μην δεχθεί γκολ από τους Νορβηγούς. Γιατί αν ο Άρης δεχθεί γκολ από τη Μόλντε και 2-0 να είναι μπροστά και 3-0 ακόμα αν θέλετε να είναι μπροστά, εκεί είναι game over νομίζω. Πάρα πολύ δύσκολο ο Άρης μετά θα μπορέσει να φτάσει σε 5 γκολ κόντρα στη Μόλντε. Έφυγε άλλος με άδεια και τρέχουμε για όλα δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καρότο και μαστίγκο θα σας έχω. Όχι, εγώ δεν είμαι τέτοιος. Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, Βασίλη Γαβαδία. Εγώ διαχειρίζομαι αλλιώς τις καταστάσεις. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα σιγά-σιγά. Τελευταίο κομμάτι του σημερινού All About Aris On Air στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Βασίλης Γαβαδία στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526. Για τα δύο εισιτήρια του Aris Molde που θα κληρώσουμε λίγο πριν τις 7, δηλαδή σε λιγότερο από κανένα 20 λεπτό πλέον. Βλέπω έχετε στείλει αρκετοί. Ο 779 είναι δυνατό να χάσεις 3-0 με αντίπαλο με 22 μάτς και σε πλαστικό. Οι παίχτες τη δουλειά τους και ο παδί τη δουλειά μας. Γεμάτο γήπεδο και ηχητική βία. 4-95 ο Ντεμπόκ έχει ανακοινωθεί. Χάλασε άλλη μεταγραφή εξτρέμι επιθετικού θα γίνει. Ή Ματέο ή τίποτα. Όσο για το μάτς, όσο κρατήσουμε πίσω το 0 και έχεις υπομονή, όλα γίνονται. Το τρίτο μπορεί να μπει και στο 95. Ωραίο θα είναι στο 95. Ο φίλος ο 4-95 που θέλει τον κόλο στο 95, του αρέσουν τα χιτσκοκικά φινάλε. Όπως λέει και μια ψυχή. Αλλά λέω και εγώ τέτοια την Πέμπτη. Ένα χιτσκοκικό, ένα γκρανκινιολικό φινάλε στο Κλεάνδης Βικελίδης. Βράς περάσουμε και ας μπήκε στο 97, δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, ο φίλος ο 390, ο Γιώργος μπαίνει στην κλήρωση, την πρόκληση κίτρινε θεέ. Ο φίλος ο Ζαφύρης μπαίνει και αυτό στην κλήρωση. Βάμος Άρης, όλη γήπεδο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω να είστε έτσι με διάθεση και με όρεξη και με πάθος και με θέληση για το μάτς της Πέμπτης και μακάρι αυτό να αποτυπωθεί και στις κερκίδες με ένα γεμάτο γήπεδο κόντρα στην Μόλντε. Δεν ξέρω αν θα έχουμε sold out. Είναι και η μέρα, 15 Αύγουστος, είναι και το 3-0. Κάποιους, λίγους μπορεί να τους αποθαρρύνει από το να πάνε στο γήπεδο. Αλλά θα έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι η αλήθεια, στο μάτς της ερχόμενης Πέμπτης. Επαναλαμβάνω, έχετε σε γραμμές 2-3-10, 2-87 και 3-8 για λίγο ακόμα. Για να απαντήσω λίγο στον 4-95, του Ντεμπόκ όχι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Φαντάζομαι ότι είναι μια υπόθεση που θα πάει μετά το μάτς με τη Μόλντε. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Άλλη μεταγραφή extreme επιθετικού θα γίνει. Ναι, θα γίνει. Και στο Ματέο ή τίποτα, αν ο Άρης δεν πάρει τον Ματέο, θα πάρει άλλον extreme. Δεν ξέρω αν θα δώσει τα ίδια λεφτά που δίνει για τον Ματέο, γιατί ο Ματέο είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπως και να το κάνουμε. Ο Ματέο, πέρα από το αγωνιστικό, πέρα από το ότι είναι ένα project, okay, είναι και ένα όνομα το οποίο κάνει πολύ γκέλ στον κόσμο. Και αν έρθει ο Ματέο, θα χτυπήσει πάρα πολύ καλά στους φίλους του Άρη. Και άλλες μεταγραφές θα γίνουν φυσικά. Απλά μετά το μάτς με τη Μόλντε θα φανεί το τι θα έχουμε μεταγραφικά. Και διαφορετικά θα μιλάμε στο μεταγραφικό αν περάσει τη Μόλντε, διαφορετικά θα μιλάμε αν αποκλειστεί. Διότι αν περάσει τους Νορβηγούς, θα έρθουν περισσότερα χρήματα στα ταμεία σου. Άρα θα μπορείς να είσαι πιο ευέλικτος στην αγορά. Πολύ σημαντικό. Αν δεν έρθει η πρόκληση με τη Μόλντε,
Πάλι θα έχεις χρήματα γιατί έχεις έναν άνθρωπο που βάζει χρήματα όπως είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης. Απλά φυσιολογικά θα πάμε σε πιο φθηνές επιλογές. Που δεν σημαίνει απαραίτητο ότι δεν θα είναι και καλές. Κάποιες φορές, και εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτής της άποψης, με λίγα λεφτά μπορείς να βρεις ένα ποδοσφαιριστή που θα αποδίδει καλύτερα από κάποιον άλλον που μπορεί να έρθει με 250 χιλιάρικα, λέω εγώ. Αρκεί να ψάχνεις. Επιλογές υπάρχουν και φθηνές κιόλας. Άρα, είτε στη μία είτε στην άλλη, μεταγραφές θα γίνουν. Φορ, πιστεύω θα πάρει ομάδα, ναι. Μετά από τα παιχνίδια με την Μόλντε. Θα εξαρτηθεί το τι θα κάνεις με τους Νορβηγούς. Θα επηρεάσει βασικά την κίνηση που θα κάνεις στην κορυφή της επίθεσης. Και στόπερ θα πάρεις, πιστεύω, κατά πάσα πιθανότητα. Άλλες 3-4 μεταγραφές ο Άρης τις έχει μέσα στο νερό, νομίζω, μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ένα φορ, έναν εξτρέμ. Εγώ και ένα εξάρι θα έλεγα ότι πρέπει να πάρει ομάδα. Το στόπερ και ένα τερματοφύλακα. 4-5 κινήσεις πρέπει να γίνουν. Μακάρι να τις καταφέρει όλες ο Άρης και να τις υλοποιήσει όλες μέχρι να λήξει η μεταγραφική περίοδος. Έχουμε ακόμα μέρες έτσι κι αλλιώς μπροστά μας. Αλλά έχει κίτρινο μαύρο τόνο, καθώς είναι μια φωτογραφία του από την περίοδο που αγωνιζόταν στον Άγιαξ με τον Wesley Snyder, ο οποίος αποχαιρέτησε τα γήπεδα στα 35 του, μεγάλη παιχτάρα. Ο Ολλανδός, από τα πιο ολοκληρωμένα δεκάρια που έχουν περάσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο τα τελευταία 10-15 χρόνια, δημιουργός, σκόρερ και συμπαίκτης του Χαριστέα στον Άγιαξ και με κίτρινη φανέλα κιόλας, όχι εντάξει το έντονο κίτρινο, που ανήρτησε ο παλέμαχος Άσος του Άρη, και με τον Χαριστέα είναι ένα θέμα να δούμε τι θα γίνει. Η εμπλοκή του δηλαδή στην ομάδα πριν λίγους μήνες που καθόταν ακριβώς αυτό εδώ το μικρόφωνο στο Λίμπερο 107,4 είχε πει ότι με τον ένα με τον άλλον τρόπο θα ασχοληθώ με τον Άρη και θέλει ο Άρης προσωπικότητες σαν τον Χαριστέα να δρούνε μέσα στην ομάδα. Μακάρι κάποια στιγμή υπάρχει άλλωστε καλό κλίμα ανάμεσα στον Χαριστέα και στον Θόδωρο Καρυπίδη να βρεθεί η χρυσή τομή, να βρεθεί ο ρόλος και να δούμε και τον Άγγελο Χαριστέα να δραστηριοποιείται με την ομάδα. Για τις αυριανές μέρες θα έχουμε και τις συνεντεύξεις τύπου. Τέτοια ώρα αύριο θα έχει τελειώσει την τοποθέτησή του Σάββας Παντελίδης. 6,5 ώρα θα μιλήσει αύριο ο προπονητής του Άρη για το παιχνίδι με τους Νορβηγούς. Θα ακολουθήσει η προπόνηση της ομάδας και στη συνέχεια ο προπονητής της Μόλντε, ο Έρλινγκ Μόε, και ένας παίχτης των Νορβηγών θα μιλήσουν και αυτοί με τη σειρά τους στους εκπροσώπους του τύπου συγκεκριμένα για να μιλήσουν και με ώρες. Είπαμε 6,5 ώρα ο Άρης. Στις 8 θα γίνει συνέντευξη τύπου των Νορβηγών και μετά θα ακολουθήσει και η προπόνησή τους. 15 λεπτά, ανοιχτές και οι δύο. Για τους δημοσιογράφους, θα το λέω και θα το ξαναλέω, δεν προλαβαίνουμε να δούμε για πάρα πολλά σε αυτά τα 15 λεπτά. Το zoom είναι στην 11, εντάξει, όχι στο ζέσταμα των ποδοσφαιριστών, αλλά για την 11, εντάξει, και χθες τα είπαμε και αύριο φυσικά θα τα πούμε που θα κάνουμε ένα pre-game του αγώνα, διότι την Πέμπτη δεν θα είμαστε εδώ το απόγευμα, θα είμαστε φυσικά το βράδυ. Ο Λίμπερο θα είναι στο Κλεάνδης Βικελίδης για τη μετάδοση του αγώνα με την Μόλντε, απλά με διαφοροποιημένο πρόγραμμα λόγω 15 Αύγουστου. Θα πούμε περισσότερα πράγματα αύριο για τα τελικά πλάνα του Σάβα Παντελίδη και τι περιμένουμε για το παιχνίδι κόντρα στους Νορβηγούς. Εντάξει, πάντως πάνω κάτω και από αυτά που γράφουμε και μέσα το site, αυτά που λέμε στο ραδιόφωνο, έχετε πάρει περίπου μια εικόνα πώς θα παραταχθεί ο Άρης και πώς θα προσεγγίζει ο Παντελίδης, εκτός αν υπάρξει κάποια έκπληξη από τον 54χρονο τεχνικό. Αυτό το απρόβλεπτο που λέμε μερικές φορές, ευνηδιάσει δηλαδή κάπως τον προπονητή της Μόλντε και όλους μας φυσικά, και μακάρι αν το κάνει να του βγει και σε καλό. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι επιλογές του είναι συγκεκριμένες όσον αφορά τις αλλαγές και στα πρόσωπα αλλά και στο σύστημα που θα επιλέξει για να παλέψει η ομάδα για την ανατροπή κόντρα στην Μόλντε. Βλέπω ήδη έχει ανέβει στο Λαμπάου Τάρης και η συνέντευξη του Άρνε Μέλλερ. Μετά τις 7 θα ανέβει και το ηχητικό για να ακούσετε όσα είπε ο Νορβηγός στον αέρα του Λίμπερο 107,4 και για το πρώτο παιχνίδι αλλά και για τον επαναληπτικό της ερχόμενης Πέμπτης. Στο μπασκετικό Άρη, επειδή έστειλε και ένας φίλος μήνυμα και ρωτάει τι γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν κουνιέται φίλο πραγματικά. Ακόμα και όπως γράφει και ο Αντώνης ο Γκάτζιος, βλέπω μέχρι και ο Πανιώνιος άρχισε να κάνει κινήσεις και ο Άρης πραγματικά δεν δείχνει καμία πρόοδο. Από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα υπάρχουν λέει 5 παίχτες στο ρόστερ αυτή τη στιγμή: Φλιώνης, Βεργίνης, Λαυτσάκης, Χριστίδης και Βουλγαρόπουλος, και οι νεαροί Σιδηροηλίας και Βλάσιος.
που δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά την παραμονή τους. Και ο Ουάμπα, ενώ ο Κουρτίδης λέει φαίνεται να έχει συμφωνήσει με το Περιστέρι, σύμφωνα, επαναλαμβάνουμε, όσα γράφει Αντώνης ο Γκάτζιος στο Λαμπαουτάρης. Εντάξει, η εικόνα αυτή είναι εικόνα διάλυσης, θα λέγαμε. Η εβδομάδα κυλάει, προχωράει. Αύριο θα πιάσουμε τα μέσα της εβδομάδας. 40 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα, αλλά ο μπασκετικός Άρης δεν μέχρι στιγμής. Δεν, πραγματικά. Και η φωτογραφία που είχε χρησιμοποιήσει ο Αντώνης κιόλας από την πρώτες μέρες του Μαρκόπουλου, ή πρέπει να ήταν και η πρώτη κιόλας, στο παλέ με τέσσερις ποδοσφαιριστές. Την δύναμη της συνήθειας. Με τέσσερις καλαδοσφαιριστές, νομίζω ότι τα λέει όλα. Σε μπερδεύουμε καινούργια σήματα, έχεις δίκιο, ναι. Σε μπερδεύουμε καινούργια σήματα, Βασίλη Καβαδία, αλλά οκ. Ο φίλος 779 με νέο μήνυμα λέει ότι το εξάρι είναι η βασική θέση ενίσχυσης μετά το εξτρέμ, ενώ ένας τρίτος έμπειρος τερματοφύλακας, δεύτερος θα λέω εγώ, και ίσως προηγείται ως ανάγκη από τρίτο φορ. Ο Κουέστα θέλει ανταγωνισμό, σίγουρα. Για μένα ο Άρης έπρεπε να έχει πάρει ήδη δεύτερο τερματοφύλακα πιο έντερο. Οκ, ο Έμαν, πήρε σε ένα 29χρονο Αυστριακό, πιο πολύ project. Άλλωστε για τον τερματοφύλακα τα 21 χρόνια ζωής είναι χρόνια μωρού, είναι σε φάση μωρού σε σχέση με τις υπόλοιπες θέσεις. Πολύ μικρός, θέλει ανταγωνισμό Κουέστα σίγουρα από πίσω. Θέλει ο Άρης έναν έμπειρο τερματοφύλακα από πίσω, γιατί χτυπά ξύλωμα πάθει κάτι ο Ισπανός, δεν υπάρχει τέτοια επιλογή. Με το εξάρι θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου, είναι η αλήθεια φίλε 79, διότι αυτή τη στιγμή καθαρά κόφτη στην ομάδα δεν έχεις. Ούτε ο Μπάσα είναι καθαρός κόφτης. Ο Ματίγια εννοείται ότι δεν είναι καθαρός κόφτης. Ο Σάσα περισσότερο είναι ένα ξαροοχτάρι που συγκλίνει περισσότερο προς το 8. Μπορεί να βοηθήσει ανασταλτικά, το έχουμε πει, αλλά περισσότερο με τα τρεξίματά του. Δεν είναι... Η ικανότητά του στο να κόβει δεν είναι ικανότητα ενός κλασικού εξαριού. Και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ο Άρης σε αυτό το κομμάτι. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε μετά από το παιχνίδι με την Μόλντε. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα του αγώνα, θα προχωρήσεις και στις μεταγραφικές σου κινήσεις. Βλέπω ένα δημοσίευμα της Μάρκα, της Ισπανικής Εφημερίδας, η οποία κάνει λόγο για χάος στη Λας Πάλμας αυτό το διάστημα, και στέκεται σε περιπτώσεις παιχτών όπως αυτή του Ματέο Γκαρσία, την οποία χαρακτηρίζω σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Το δημοσίευμα λέει ότι πλέον έχει εκτροχιαστεί η κατάσταση στην Ισπανική ομάδα. Ο προπονητής Πέπε Μέλ εξεράγεται πιστεύοντας ότι μόλις μία εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος έχει 17 παίχτες στη διάθεσή του. Με δηλώσεις του, μάλιστα, είπε ότι στους μήνες που είμαι στην ομάδα βλέπω μια καταστροφή. Ο πρόεδρος εμφανίζεται και εξαφανίζεται με διαδοχικά ταξίδια στο Μαϊάμι. Ο αθλητικός διευθυντής δεν κάνει τίποτα και ο προπονητής δεν έχει τους παίχτες που χρειάζεται. Σε μόλις μία εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα και έχουμε μόνο 17 παίχτες. Είναι αδυνατότερο να ανταγωνιστούμε, λέει, φέρνεται να είπε ο Πέπε Μέλ. Η Μάρκα επαναλαμβάνει τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης Λας Πάλμας, στην αναγκαιότητα μείωση του προϋπολογισμού τα 19 εκατομμύρια ευρώ στα 8, και επιθυμίζει ότι εδώ καιρό παραμένει αδιευκρίνιστο το μέλλον των Ματέο Γκαρσία και Κριστιαν Ριβέρα, που είναι και οι δύο προτεραιότητες των Ισπανών όσον αφορά τις πωλήσεις που θα κάνουν για να φέρουν, σε μια προσπάθεια να φέρουν ρευστό στα ταμεία τους. Λοιπόν, Βασίλη Καβαδία, δώσ' μου δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το. Κάτσε να κάνουμε τελευταία ανανέωση. Το 1 μέχρι το. 9. Δεν καταλαβαίνω, δεν διαβάζω χείλη, Βασίλη, συγγνώμη. Το 6. Το 6 είναι ο 1, ωραία, ναι, 6 και. Τι μου. Ρε Βασίλη, κράτα το λίγο πάνω τα χέρια σου. Το 9, ωραία, το 6 και το 9. Δώσε πάλι χάλη. Παναγιώτης Λαμπριανίδης και Κώστας Αλευρόπουλος κερδίζουν τα δύο εισιτήρια της σημερινής εκπομπής για το Άρης Μόλντε. Επαναλαμβάνω, Παναγιώτης Λαμπριανίδης και Κώστας Αλευρόπουλος. Αύριο 5 με 7 έρχεστε, τα παίρνετε και πάτε κούτρα στο Βικελίδη στην Πέμπτη. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ακολουθεί η ώρα για μπλε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε, να είστε καλά.